Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον email, να συζητήσουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Κρατώ τον τίτλο που έχει στείλει η φίλη στο email, λέει «Αποδόμηση προσωπικότητας, εργασιακός χώρος, προσθέτω εγώ και διδακτορικές σπουδές». Πάω κατευθείαν να το διαβάσω. Κυρία Θέκλα, γεια σας. Πρόσφατα έχω ξεκινήσει να παρακολουθώ τα βίντεο σας επειδή με βοηθούν αρκετά ψυχολογικά. Γεια σου. Βρίσκομαι σε χώρα της Ευρώπης, όπου και ήρθα εδώ για τις διδακτορικές μου σπουδές, τις οποίες και τελείωσα πριν λίγο καιρό σε κλάδο των θετικών επιστήμων. Μπράβο, αγαπή. Σε χαρητηρία. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για μένα και η πρώτη αιτία δεν είναι η δυσκολία του αντικειμένου των σπουδών, που στην τελική όποιο και να είναι, σε επίπεδο διδακτορικού θα έχει τις δικές του δυσκολίες και προκλήσεις. Δεν νιώθω ίδιο άνθρωπο μετά από αυτά τα 4-5 χρόνια σπουδών. Αισθάνομαι αρνητική πολλέ φορέ, με πολύ οργή μέσα μου, την οποία δεν εκτόνωσα πουθενά. Και δεν ξέρω κι αν άξιζε όλο αυτό που πέρασα, παρά το ότι χάρηκα που τα κατάφερα και πήρα αυτό το χαρτί. Πέρασε ψυχολογικό πόλεμο κατά τη διάρκεια του διδακτορικού σου σπουδών και θα μα εξηγήσει στη συνέχεια πώ. Κατά τη διάρκεια του σπουδών μου δεχόμουν από τον καθηγητή αρχικά, πρώτον, ηρωνικά αστεία, βέβαια όχι τόσο συχνά. Τα ηρωνικά αστεία είναι ένας συνήθις τρόπος με τον οποίο μειώνει ένας ναρκισσος ένα άλλο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ψυχολογικού πολέμου. Και αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος στη δουλειά μπορεί να ονομαστεί mobbing, δηλαδή εργασιακή παρενόχληση ή εκφοβισμός, ή στο σχολείο μπορεί να ονομαστεί bullying. Επειδή όμως οι διδακτορικές σπουδέ είναι κάτι μεταξύ δουλειά και σπουδών, υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον εκεί. Δεν είναι όταν κάποιοι κάνουν, όταν οι άνθρωποι πάνε για να πάρουν ένα διδακτορικό τίτλο, συνήθως δουλεύουν και όλα, συνεργάζονται μαζί με τους καθηγητές τους ή με άλλους ανθρώπους εκεί στο πανεπιστήμιο. Άρα στο επίπεδο των διδακτορικών σπουδών είναι ένας συνδυασμός και ειδικά σε θετικές επιστήμες όπως εσύ, ένα συνδυασμό. Εκπαιδευτικού περιβάλλοντο και εργασιακού περιβάλλοντο, άρα δεχόσουν mopping, Κανένα αστείο δεν είναι τυχαίο και πολύ συχνά οι νάρκε και οι κακοποιητέ λένε για αστείο το είπα. Ένα αστείο δεν δέχεσαι ενώ μέσα από τα αστεία επικοινωνούν πολύ άσχημε επικρίσει και επιτιμήσεις και υποτιμήσει προ το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα αστεία. Δεύτερο τρομερή πίεση σε επίπεδο micromanagement με τακτικά meetings, μικροχειριστικότητα δηλαδή σε όλα προσπαθούσε ο καθηγητής να σου πει τι να κάνεις, με τακτικές συναντήσεις, καθοδήγηση μέχρι αηδίας για το πλάνο που πρέπει να εφαρμόσω, για να ελέγχεται διαρκώς η πρόοδος μου πάνω σε αυτό που ήθελε εκείνο να κάνω. Τρίτον, όταν ήθελα να προτείνω δικές μου ιδέες για να βγω από το αδιέξοδο που με έβαζε, Πολλέ φορέ η πειραματική έρευνα δεν στρέφεται με επιτυχία αποτελέσματα σε σχέση με τα proposals. Όταν, όταν έχει να εκπονήσει μια διδακτορική διατριβή σε κάποια, σε κάποια θέματα, όπω είναι τα, οι θετικέ επιστήμε, χρειάζεται να γίνει και έρευνα. Σε μια έρευνα υπάρχει το proposal. Σε μια πειραματική κατάσταση υπάρχει μια πρόταση. Υποθέτω, προτείνω ότι αν κάνω αυτό και αυτό και αυτό θα έχω αυτά τα αποτελέσματα. Δεν βγαίνουν πάντα τα proposals όμως. Γιατί πρόκειται για πείραμα, πρόκειται για έρευνα. Όταν λοιπόν εσύ ήθελες να προτείνεις δικές σου ιδέες για να βγεις από το διέξοδο που σε έβαζε με τα proposals που σου ε, επέβαλε να έχεις, η αντίδραση από την άλλη μεριά ήταν από προσανατολισμός της συζήτησης, την οποία και κατεύθυνε στο θεωρητικό κομμάτι, σε άσχετα πράγματα, το οποίο ήθελε απλά να μου τα πει για να μου δείξει ότι αυτός τα ξέρει και άρα δεν έχω δικαίωμα να μιλάω και να παίρνω πρωτοβουλίε. Είναι ξεκάθαρο για μένα από αυτά που γράφεις ότι ο καθηγητής σου ένιωθε να απειλείται να απειλείται από τις δικές σου γνώσεις και ίσως και από το δικό σου μυαλό. Πρέπει να είναι πολύ πνευματικός ένας δάσκαλος, ένας δάσκαλος σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πρέπει να είναι πολύ πνευματικός και καλλιεργημένος άνθρωπος για να αναγνωρίσει ότι ο μαθητής του είναι ανώτερός του. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Οι μαθητές να εξελίσσονται σε ανώτερα επίπεδα από τους δασκάλους. Έτσι προχωράει ο κόσμος. Έτσι προχωράει η ανθρωπότητα. Έτσι πάει ο κόσμος μπροστά. Οι άνθρωποι όμω με προβληματικέ προσωπικότητε, οι άνθρωποι με εναρκεσιστικέ προσωπικότητε δεν μπορούν να αντέξουν στην ιδέα ότι εγώ που είμαι ένα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, αν είναι δυνατόν τώρα να έχω έναν διδακτορικό φοιτητή που να κόβει το μυαλό του περισσότερο από εμένα, ή που να έχει πιο έξυπνε ιδέε από εμένα, ή που να ε, συμβάλλει περισσότερο από εμένα στην εξέλιξη τη επιστήμη στο σημείο στο οποίο συνεργαζόμαστε. Γιατί φυσικά συνεργάζεται ο διδακτορικό φοιτητή με τον καθηγητή όταν εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή και όταν κάνει τα πειράματα. Τέταρτον, όταν δεν έπαιρνα πρωτοβουλίε και σταματούσα να ρωτάω, μου έλεγαν να ρωτάω και να παίρνω πρωτοβουλίε. Πέμπτον, όταν ρωτούσα, με έκαναν να νιώθω με την αντίδρατησή του άσχημα ότι αυτά που ρωτάω έπρεπε να τα ξέρω. Όλα αυτά είναι ψυχολογικό πόλεμο, ξεκάθαρα. Έχτο, όταν ήμουν αρνητική και έλεγα ότι δεν είχα αποτελέσματα με βάση αυτά που ήθελε και ονειρευόταν ο κύριο να έχω, η κατάσταση γινόταν πολύ χειρότερη με το να μου θέτει συνεχώ μπροστά σε πολλού συναδέλφου, δηλαδή σε ντρόπιαζε, σου έκανε shaming μπροστά σε άλλου, ερωτήσει θεωρία, οι οποίε τι περισσότερε φορέ δεν είχαν καν σχέση με το πείραμά μου, απλώ για να δείξει ότι ξέρει πιο πολλά από μένα ω ένα κλασικό κομπλεξικό καθηγητή. Πολύ, εγρα... πολύ σωστά το έγραψε, πολύ ορθά το έγραψε. Ω ένα κλα... κλασικό κομπλεξικό καθηγητή κάποιος ο οποίος θέλει ουσιαστικά να διδάξει τον μαθητή του ή τους μαθητές του, θα μιλήσει επί της ουσίας, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, για να μεταδώσει γνώση. Κάποιος ο οποίος βρίσκεται στη θέση του δασκάλου και μιλάει ακαταλαβίστικα, ακατανόητα, ασύνδετα, ε, αναφέρει ορισμούς, αναφέρει θεωρίες που δεν ταιριάζουν με αυτά που συζητιούνται ή με, ή με το ζήτημα που βρίσκεται στο τραπέζι για να δείξει ότι ξέρει, αυτός είναι ένας κομπλεξικός ξερόλας. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει καλά το αντικείμενο του, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει ανάγκη να προσπαθεί να αποδείξει συνέχεια πως το γνωρίζει. Θα μιλάει απλά και κατανοητά και θα έχει διάθεση να συνεργαστεί με τον φοιτητή του, να συνεργαστεί με τον μαθητή του και να βοηθήσει, όχι να βγει από πάνω και να κάνει τον έξυπνο. Έβδομο. Δεν είχα βοήθεια από παράδειγμα με τα διδακτορικό φοιτητή. Με λίγα λόγια με είχαν πετάξει στη θάλασσα να κολυμπήσω μόνη. Κάτι που έχει και τα θετικά του, αν το project είναι εφικτό, αλλά εάν δεν έχει θετικά αποτελέσματα, ο καθηγητή αμφισβητεί του ισχυρισμού του φοιτητή και συμφωνεί μόνο εάν έχει και τη δεύτερη γνώμη ενό μεταδιδακτορικού, τον οποίο όμω δεν είχα σχεδόν ποτέ. Δεν γνωρίζω πράγματα πολλά για τι διδακτορικέ σπουδέ. Αντιλαμβάνω όμω από αυτό που γράφει ότι συνήθω πέρα από τον καθηγητή, ο οποίο αναλαμβάνει να σε καθοδηγήσει στη διδακτορική σου διατριβή και στην πειραματική δουλειά, στην έρευνα που κάνει για το διδακτορικό σου, συνήθω λε και ένας μεταδιδακτορικός φοιτητής, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήδη έχει διδακτορικό τίτλο, δεν είναι όμως καθηγητής στο πανεπιστήμιο, κάνει έρευνα στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου αυτή τη στιγμή είναι μεταδιδακτορική φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό κάνει μία έρευνα συγκεκριμένη, δεν είναι εκεί για να διδάξει, είναι εκεί ω κάτοχο διδακτορικού τίτλου για να κάνει έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λε ότι συνήθω ένα μεταδιδακτορικό φοιτητή Συ, συνεργάζεται με τον διδακτορικό φοιτητή και με τον καθηγητή, ώστε να υπάρχουν δύο γνώμε πέραν, πέραν, από αυτή του φοιτητή. Δηλαδή, να μην είναι η γνώμη του φοιτητή απέναντι στη γνώμη του καθηγητή, να υπάρχει και κάποιο άλλο που να γνωμοδοτεί. Λε ότι σε σένα σε πέταξα μόνη σου. Λοιπόν, η ανήθεια είναι ότι σε όλα τα παραπάνω, ακόμα και για εμένα το τοπίο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Ξέρω ότι όταν ένας νέος κύκλος σπουδών ξεκινά, υπάρχουν πολλά πράγματα για να μάθει. Εάν το επιστημονικό υπόβαθρο έχει περισσότερα κενά, τότε ίσως πρέπει να διαβάσεις περισσότερο. Ίσως έφταιγα και εγώ. Τι να πω. Αγάπη μου, υπάρχει ένας καλός τρόπος να πεις στον α, φοιτητή σου ότι χρειάζεται να διαβάσεις λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό το θεωρητικό κομμάτι για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα και στο γράψιμο και στην έρευνα. Θα σου πω ένα παράδειγμα που έτυχε μια φορά. Είχα ένα θεραπευόμενο παλαιότερα, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον θεωρώ πνευματικό μου γιο, γιατί τον είχα πολλά χρόνια. Ε, δεν είχαμε τακτικότατε συναντήσει. Ερχόταν μια φορά το μήνα όταν τελειώσαμε την ψυχοθερεία κλπ. Και σε κάποια φάση ήταν φοιτητή. Και είχε κάνει την πρώτη του εργασία στο πανεπιστήμιο. Την πρώτη γραπτή εργασία. Την έδωσε στην καθηγήτρια. Η καθηγήτρια του είπε ότι δεν ήταν καλή αυτή η εργασία και πρέπει να την ξαναγράψει. Και ήρθε στο γραφείο χάλια, χάλια. Του λέω αγάπη μου φέρε την εργασία να τη δούμε μαζί. Σπούδαζε, και τώρα έχει πάρει και το διδακτορικό του τίτλο, σε έναν τομέα ο οποίο δεν είναι ίδιος με τον δικό μου. Δεν είναι τα ψυχολογία που σπούδαζε, κάτι άλλο σπούδαζε. Του λέω θες να δούμε μαζί την εργασία. Να σου πω και εγώ τη γνώμη μου, ναι, ναι βεβαίω. Φέρνει την εργασία του το παιδί, ήταν μια πολύ μεγάλη εργασία, είχε πολύ όγκο πληροφοριών μέσα και ήταν ξεκάθαρο για μένα που την είδα, που είμαι μια απλή ψυχολόγο. Που δεν έχω κάνει διδακτορική διατριβή, ούτε έχω κάνει ιδιαίτερε ακαδημαϊκές σπουδέ, τι μήνυμουμ, τι απαραίτητε. Ήταν ξεκάθαρο ότι το παιδί δεν ήξερε ότι όταν κάνουμε μια εργασία, αυτό που έχει σημασία είναι να βάλουμε τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το θέμα της εργασίας, όχι να διαβάσουμε 7 βιβλία και να μεταφέρουμε τεράστιο υλικό από εκείνα τα 7 βιβλία μέσα στην εργασία με έναν τρόπο που να είναι και ασύνδετος. Και του λέω, έλα να καθίσουμε μαζί, μαζί, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε την εργασία σου καλύτερη. Και καθίσαμε μαζί μια μέρα, σας είπα τώρα αγαπώ όπως το γιο, καθίσαμε μαζί μια μέρα και έτσι με πάρα πολύ καλό τρόπο του εξήγησα γιατί είναι πολύ έξυπνο άνθρωπο. Πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο. Απλώ δεν του είχε δείξει ποτέ κανένα πώ να φτιάξει μια εργασία. Και πώ να περιορίσει τον αριθμό των λέξεων. Και του είπα την αλήθεια ότι και εγώ, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, δυσκολευόμουν με τι εργασίε γιατί ε, ήταν δύσκολο για μένα να περιορίσω αυτά που ήθελα να πω. Και έμαθα, ε, κάνοντα λάθη, πώ να το κάνω. Και έφτιαξε την εργασία του μόνο του, όχι εγώ. Και τα κατάφερε και στο μεταπτυχιακό του μετά και, στο, και στη διδακτορική του διατριβή μετά, χωρί να χρειαστεί εγώ ξανά να παρέμβω. Εάν εκείνη την ώρα του έλεγα πω πω τι βλάκα που είσαι, πω πω δεν έχει ιδέα, που, δεν... που, πραγματικά δεν ήταν βλάκα. Μπορεί να μην είχε ιδέα για το πώ να κάνει μια εργασία, επειδή δεν έτυχε να μάθει, μπορούσε όμω κάλλιστα να αποκτήσει ιδέα. Αυτή η προσέγγιση είναι η προσέγγιση που βοηθάει το φοιτητή το μαθητή, το ψυχοεκπαιδευόμενο αν θέλετε να μάθει. Όχι προσέγγιση του σε απορρίπτω, σε κοροϊδεύω, σε γελιοποιώ και σε κάνω να νιώθεις αμήχανα και προσπαθώ εγώ να σου δείξω τι ξέρω. Και εγώ του είπα και έγινε αυτό που του είπα. Αγάπη μου εσύ θα προχωρήσεις πολύ περισσότερο στις σπουδές σου από εμένα. Θα αποκτήσεις περισσότερους ακαδημαϊκούς τίτλους από ό,τι απέκτησα εγώ. Το έχεις και το όχι. Και θα προχωρήσει κι άλλο. Αλλά Έλα να δούμε μαζί πώ μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη συγκεκριμένη δεξιότητα την οποία άπαξ και τη μάθει τελείωσε. Υπάρχει τρόπο να διδάξει. Που να είναι με διδακτική αγάπη. Που να είναι με σκοπό να μάθει αυτό που το διδάσκει κάτι. Όχι να είναι με σκοπό να δείξει ότι εσύ ξέρει και καλά και ο άλλο είναι άχρηστο. Δυστυχώ όμω υπάρχουν πολλοί κομπλεξικοί σε θέσει τέτοιε που διδάσκουν. Η απάντησή σου τώρα στο αν έφταιγες κι εσύ. Παρ' όλα αυτά, λες, έχασα την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ένιωθα σαν να σπάω από μέσα μου ως άνθρωπος. Καλά το λες αποδόμηση προσωπικότητας ως αποτέλεσμα του μπούλινγκ και του μόπινγκ. Έκλεγα και έκανα άσχημες σκέψεις. Θεωρούσα ότι δεν άξιζα τίποτα. Ναι, μπορεί να πάθεις κατάθλιψη από τέτοια διαχείριση. Μπορεί να, πάθει, μπορεί να χαμηλώσει η αυτοεκτίμησή σου μπορεί να νιώθεις ότι δεν αξίζει τίποτα. Είχα κλονιστεί τόσο πολύ που ακόμα και όταν ένα άλλο project πήγαινε καλά, θεωρούσα ότι δεν αξίζω και ότι αυτό το project είναι απλά εύκολο και γι' αυτό πετυχαίνει και όχι ότι εγώ είμαι ικανή. Μπορεί να είναι όντω έτσι, δεν ξέρω. Είμαι σίγουρη πως δεν είναι έτσι. Είμαι σίγουρη πως δεν είναι έτσι. Είμαι σίγουρη. Αν τι άλλο έχεις πάρει το διδακτορικό τίτλο. Αν τι άλλο, ο τρόπος με τον οποίο γράφεις δείχνει να είναι ιδιαίτερα συγκροτημένο μυαλό και έναν ιδιαίτερα ευφύ άνθρωπο. Αυτό που αμφισβητούσε την αξία σου ή να την αμφισβητεί και νιώθει ότι μπορεί να είσαι ψεύτικη και να μην αξίζει, είναι το αποτέλεσμα του bullying που έχει δεχθεί. Και τέτοια αποδόμηση προσωπικότητα παθαίνουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται συστηματικά bullying σε έναν εκπαιδευτικό χώρο, μόπινγκ, σε ένα εργασιακό χώρο. Ένιωθα σαν να είμαι ένα χτίριο γεμάτο όταν ξεκινούσα και λίγο-λίγο με άδειαζαν από μέσα όλα αυτά τα χρόνια για να βγουν και οι τύχοι και να μείνω μόνο με τα σίδερα. Πω από τη φοβερή παρομοίωση, τη φοβερή εικόνα, πόσο ρεαλιστική και αληθινή. Ένιωθα ότι αυτά τα σίδερα έπρεπε να σπάσουν, ότι έφταιγα εγώ, ότι αν ήμουν χτίριο δεν έπρεπε να υπάρχω, ότι ήταν λάθο μου που υπάρχω και έπρεπε να γκρεμιστώ, γιατί εγώ φταίω που είμαι έτσι χτισμένη γιατί δεν άξιζα τίποτα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, εάν είναι αυτό που λέμε gaslighting. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του gaslighting. Να σε πείσουν πως δεν αξίζεις. Gaslighting είναι η μέθοδος του ψυχολογικού πολέμου που προσπαθείς να βγάλεις τον άλλο τρελό και να τον πείσει ότι είναι τρελός. Αυτό, το αποτέλεσμα του gaslighting. Το gaslighting είναι, σου λέω ότι δεν αξίζεις, συμπεριφέρομαι με τρόπους ώστε σε σαμποτάρω για να αποτύχει και μετά να σου πω να δεν αξίζει. Και το αποτέλεσμα των gaslighting είναι να πιστεύει πω δεν αξίζει. Ξέρω ότι μισούσα του πάντε. Ευχόμουν άσχημα πράγματα για όσου με πλήγωναν και το ευχόμουν ξανά και ξανά όταν το επανέλαβαν χωρί μετάνοια. Και μέχρι σήμερα δεν το έχω μετανιώσει. Δεν ξέρω αν είμαι τοξική, ξέρω ότι είμαι πολύ πληγωμένη. Είσαι πάρα πολύ πληγωμένη. Πάρα πολύ πληγωμένη. Πάρα πολύ πληγωμένη. Πάρα πολύ πληγωμένη. Και όταν είμαστε πολύ πληγωμένοι, άθελα μα ενεργούμε με τοξικότητα κάποιε φορέ. Όλοι οι άνθρωποι έχουν στιγμέ που λειτουργούν με τοξικότητα και εγώ πολλέ στιγμέ έχω λειτουργήσει με τοξικότητα. Είσαι όμω πολύ πληγωμένη. Όντω έχει αποδομηθεί η προσωπικότητά σου μετά από όλο αυτό το μπαράζ ψυχολογικού πολέμου που σου έχει γίνει. Τα κατάφεραν, ναι, αλλά το τίμημα ψυχικά ήταν πολύ μεγάλο. Έχουν περάσει κάποιοι μήνε από τότε που πήρα το πτυχίο εννοείς το πτυχίο του διδακτορικού, το διδακτορικό τίτλο εννοείς, αλλά όταν γυρίζω πίσω, οι περισσότερες αναμνήσεις που έχω είναι αρνητικές. Συχαίνομαι συγκεκριμένα πρόσωπα που γνώρισα εκεί μέσα, μπορεί να μην με έσπασαν όπως ήθελαν, αλλά σίγουρα λίγησα πάρα πολύ. Πλέον πιάνω πολλέ φορέ τον εαυτό μου να είμαι χαιρέκα και για τα συγκεκριμένα άτομα. Σα το λέω και κλαίω την ώρα που το γράφω. Κλαίω όχι για αυτούς, αλλά για τη δική μου κατάντια. Πόσο πολύ σε καταλαβαίνω, πόσο πάρα πολύ σε καταλαβαίνω, πόσο βαθιά σε καταλαβαίνω, πόσο σε κατανοώ. Πόσο σε κατανοώ που δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, που μετά από τόσο ψυχολογικό πόλεμο, μετά από τόση ένταση, μετά από τόση κακοποίηση, έφτασε στο σημείο να έφυγεσαι κακά για τους εχθρούς σου και να χαίρεσαι όταν τους συμβαίνουν κακά και να λες, μα δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του mobbing. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του μπούλινγκ. Εκεί καταντούν οι άνθρωποι που δέχονται συστηματικά ψυχολογικό πόλεμο και δεν έχουν ψυχολογική στήριξη για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το τραύμα. Είναι τεράστιο τραύμα, τεράστιο τραύμα ψυχικό που ανοίγει σε έναν άνθρωπο όταν δέχεται ψυχολογικό πόλεμο. Θυμάμαι μονικά όλα τα σκηνικά που μου φέρθηκαν άσχημα και όχι για παράδειγμα καλέ στιγμές όπω μια έξοδο τη ομάδα για τα Χριστούγεννα αυτό που λες θυμάμαι αιμονικά είναι τα συναισθηματικά flashbacks, οι συναισθηματικές αναδρομές που έχεις σε σχέση με το τραύμα που είναι ανοιχτό. Στην ουσία τώρα, ίσως αν σου έκανε κάποιος μια επίσημη διάγνωση, να πληρούσες τα κριτήρια για τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Αυτή η αιμονική επανάληψη. Λέγεται lingering και όλα στη, χώρα, στη, γλώσσα της ψυχοθεραπείας που σημαίνει επαναφέρω και επαναφέρω και επαναφέρω και επαναφέρω σαν να μυρικάζω σαν να μυρικάζω αυτά που συνέβηκαν και είναι ένας μηχανισμός άμυνας συμβιβαστικό, βέβαια που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να μας βοηθήσει να αποφορτιστούμε από όλη αυτή την κακία που έχουμε δεχτεί. Τι προάλλε χρειάστηκε για κοινωνικού λόγου να πάω ξανά στη σχολή που σπούδαζα μετά από κάποιου μήνε. Δεν έγινε κάτι σοβαρό, αλλά με το που έφτασα εκεί με έπιασε μια δύσπνοια. Δεν ήθελα να είμαι εκεί. Εάν δεν υπήρχε αυτό το κοινωνικό γεγονό, δεν θα ήθελα να πάω και δεν θα πήγαινα. Το γράμμα μου είναι τεράστιο, συγγνώμη. Εντάξει, Δεν είναι τεράστιο. Είναι... Ε, Έπρεπε να τα γράψει. Τέσσερα-πέντε χρόνια από τη ζωή σου ήταν αυτά. Υπήρχαν και καλοί συμφοιτητέ, βεβαίω, και συνήθω στηρίζω ένα τον άλλον. Υπήρχαν όμω και συμφοιτητέ που λειτουργούσαν πιο ανταγωνιστικά. Για παράδειγμα, έχει ρωτήσει μια συμφοιτήτρια κάτι ένα συμφοιτητή μα, και μετά ήθελα εγώ να κάνω μια δική μου ερώτηση σε αυτόν. Και πριν κάνω την ερώτηση, είπε: Οκ, okay, τελειώσαμε με τι έξυπνε ερωτήσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τι χαζέ. Πολύ κακοποιητικό αυτό. Εξαιρετικά κακοποιητικό. Παρόμοια πράγματα και συμπεριφορέ από κάποιου συμφιλητέ. Όταν δεν έπαιρνα πρωτοβουλίε, μου έλεγαν ότι πρέπει να είμαι πιο δυναμική. Όταν έπαιρνα πρωτοβουλίε, έκαναν το παν να μην γίνουν οι δικές μου προτάσει. Να μην γίνουν οι δικέ μου προτάσει και μου τι μηδένιζαν όλε. Ακόμα και σε φάσει που φαινόταν να πείθεται από μένα ο καθηγητή μου σχετικά με αυτέ. Γενικότερα, μια παράνοια. Είμαι και εγώ όμως πολύ επίμονη και δεν τους περνούσε πάντα. Ξέρεις, όταν δέχεται κάποιος bullying ή mobbing, μπορεί να μιμηθεί, δηλαδή το θύμα ενός bully να γίνει και αυτός bullies προς τα κάτω. Λέει, διατάσσω εγώ τη γάτα μου και η γάτα τα γατάκια της. Ή το παράδειγμα που λέει ο Φρόιτ για τη μεταβίβαση, ότι... Φέρεται άσχημα το αφεντικό στον υπάλληλό του, πάει υπάλληλο σπίτι, φωνάζει στη γυναίκα του, μετά η γυναίκα του φωνάζει στο παιδί και το παιδί κλωτσάει τη γάτα. Εσύ όμω. Έχασα και τα γελιά μου τώρα, έπεσε κάτι. Εσύ όμω τι έκανε. Δεν έγινε κακή στη συμπεριφορά σου ξεκάθαρα προ τα έξω, προ τους άλλου. Δεν του κοροϊδεύε. Αντιστεκόσουνα. Και αυτό που σε θλίβει είναι ότι μέσα σου ένιωθε αρνητικά συναισθήματα για το του ανθρώπου που σου άσχημα ή χερεκακία. Αυτό δείχνει τη δική σου ηθική χρειά. Εάν ήσουν ένα πρόσωπο με ναρκιστικά στοιχεία, θα κακοποιούσε κι εσύ εκείνου που, που σε έπαιρναν να κακοποιήσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να βρω κάτι να με εμπνέει για να συνεχίσω. Το μόνο που αισθάνομαι είναι μια ιδέα, γιατί έχω γνωρίσει πολλά άτομα κομπλεξικά, ναρκιστέ και φουλανταγωνιστικά. Είναι οι περισσότεροι καταρτισμένοι, αλλά πραγματικά χωρί καλλιέργεια πνευματική και γεμάτη ανασφάλεια. Δυστυχώ. Δυστυχώ, αυτή είναι η πραγματικότητα στου πλήστου ακαδημαϊκού χώρου. Δεν το έχω βιώσει εγώ ίδια προσωπικά, γιατί ξαναλέω δεν έχω διδακτορικό τίτλο, αλλά έχω ακούσει από πολλού ανθρώπου που βρίσκονται σε διδακτορικέ σπουδέ ή έχουν τελειώσει τι διδακτορικέ του σπουδέ, πόσο δύσκολο και τοξικό περιβάλλον ήταν. Το ακαδημία, ο ακαδημαϊκό χώρο, από ό,τι ακούω από ανθρώπου που αγαπώ και χτιμώ και βρίσκονται στον ακαδημαϊκό χώρο, είναι πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό χώρο. Δεν θέλω να με κινητοποιεί ο ανταγωνισμό, αλλά ό,τι κάνω να το κάνω απλά για την κατάκτηση τη γνώση και όχι για να φάω εντό αγωγικών το διπλανό μου. Μαζί σου. Κανεί όμω δεν είναι έτσι και νιώθω εντελώ μόνη ακόμα και όταν είμαι με κόσμο. Θα περάσω ευχάριστα, δεν λέω, αλλά επειδή ξέρω πω είναι κάποιοι μέσα του γιατί του έχω δει από πρώτο χέρι, ξενερώνω. Δεν βρίσκω να με συνδέει τίποτα βαθύ με του περισσότερου. Νιώθω μόνη. Πολλέ φορέ ένιωθω ότι και κάποιοι από αυτού που βοηθούσαν δεν το έκαναν γιατί ήθελαν να βοηθήσουν, το έκαναν απλά γιατί ήθελαν να διχτούν στο αφεντικό. Ξαναλέω, δεν ήταν όλοι έτσι, υπήρχαν και καλά άτομα, αλλά δεν ξέρω γιατί τα αρνητικά έχουν εντυπωθεί τόσο έντονα μέσα σου. Τα, τα, τα αρνητικά εντυπώνονται έντονα μέσα μα από έναν πρωτόγονο μηχανισμό άμυνα προκειμένου να μα προστατεύσει από το κακό οργανισμό μα καταγράφει με πιο έντονο τρόπο, πιο δραματικό τρόπο, πιο βαθύ τρόπο την ανάμνηση αρνητικό γεγονότο για να μας προστατεύσει. Στο τέλος βέβαια μου είπαν όλοι συγχαρητήρια και ότι μπράβο μου που τα κατάφερα και ότι άξιζα πολύ αυτό το διδακτορικό. Και αναρωτιέμαι, μήπω ήταν κάποια πράγματα στη φαντασία μου. Όχι, δεν ήταν στη φαντασία σου. Είναι αποτέλεσμα του gas lighting να πιστεύει πω ήταν στη φαντασία σου. Μήπω, οκ, okay, μου είπαν κάποια άσχημα πράγματα στην αρχή, αλλά ε, μήπω εγώ μετά απλώ έγινα υπερευαίσθητη το αποτέλεσμα του γκάζ είναι να αφισβητήσει τον εαυτό σου και την κρίση σου. Μήπω τα έπαιρνε όλα προσωπικά στην τελική. Ε, όταν σου κάνουν προσωπικέ επιθέσει, πώ θα το πάρει γενικά. Ή ε, όταν σου κάνει ο άλλο προσωπική επίθεση και να μην το πάρει προσωπικά. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, όλοι μου είπαν συγχαρητήρια στο τέλο. Ε, δεν είναι όλα τα συγχαρητήρια ειλικρινή. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιο σε κάποια φάση μα συγχαρεί για αυτό που επιτύχαμε, ότι αυτό απαλήφθη τον πόλεμο που μα έχει κάνει στο παρελθόν. Το εννοούσαν ή απλώ δεν του έπαιρνε να κάνουν κι αλλιώ. σω να μην του έπαιρνε να κάνουν κι αλλιώ, ίσω και να το εννοούσαν όμω και να λένε μπράβο ότι τη κάναμε τόσο πόλεμο και αυτή τα κατάφερε. Η ξενέρα που σα έλεγα και παραπάνω, επειδή απλώ αμφιβάλλω για το συγκεκριμένο. Η ξενέρα, έχει ξενερώσει. Δεν ξέρω τι να σα πω, νιώθω ένα κενό. Χαίρομαι που δεν έσπασα, αλλά δεν ξέρω πώ θα αντέξω τόση ματιότητα στον επαγγελματικό τομέα στο μέλλον. Εάν μπορείτε να μου πείτε κάτι που θα με βοηθήσει να ξεμπλοκάρω από αυτό το σκοτάδι, είναι φυσικά ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων θερμό χαιρετισμό. Αγάπη μου, είσαι ένα κακοποιημένο πλάσμα, έχει ένα βαθύ ψυχικό τραύμα από τον bullying και το mopping που δέχθηκε, και τώρα είναι η ώρα, μετά που κατέκτησε το διδακτορικό σου τίτλο και θερμά συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια με εγώ τα εννοώ από καρδιά. Από καρδιά. Και επειδή έτυχε να ακούσω κι άλλε φορέ πόσο ταλαιπωρούνται οι διδακτορικοί φοιτητέ, γι' αυτό δείχνω τόση εκτίμηση στου ανθρώπου που έχουν διδακτορικό τίτλο, γιατί ξέρω πόσο πολλοί έχουν ταλαιπωρηθεί και να τα αποκτήσουν. Γι' αυτό δείχνω τόση εκτίμηση στου ανθρώπου που είναι φοιτητέ στο διδακτορικό επίπεδο, γιατί ξέρω πόσο πολλοί ταλαιπωρούνται. Χωρί να σημαίνει πω δεν εκτιμώ του ανθρώπου οι οποίοι. Επέλεξαν να μην ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα. Εγώ προσωπικά πήρα αυτή την απόφαση στο τρίτο έτος, όταν έπρεπε να επιλέξω τομέα μετά το δεύτερο έτος, το σπουδό μου στο Πανεπιστήμιο, επέλεξα συνειδητά τον τομέα κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας και όχι και τον τομέα ε, εξελιχτικής και πειραματικής ψυχολογίας, επειδή ακριβώς είδα ότι αυτό το περιβάλλον δεν μου ταιριαζεί και ήξερα ότι θα τρελαινόμουν να υπήγαινα να ακολουθήσω τον τομέα της έρευνας. Χωρίς να σημαίνει ότι εσύ τρελάθηκες ίσα ίσα που είσαι σε μια φάση που είσαι πολύ ταλαιπωρημένη και τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσεις έναν πολύ πιο ευχάριστο και επικοδομητικό δρόμο αυτών της ψυχοθεραπείας. Αγάπη μου, σε παρακαλώ πολύ, κάνε στον εαυτό σου το δώρο της ψυχοθεραπείας για να αναρρώσεις από τα ψυχικά τραύματα που σου έχει προκαλέσει ο ψυχολογικός πόλεμος και να μπορέσεις να τα ξεπεράσεις. Σε παρακαλώ αγαπή. Και μετά όταν θα τα βρεις με τον εαυτό σου μέσα από την ψυχοθεραπεία θα κάνεις επιλογές τέτοιες στον επαγγελματικό σου τομέα ώστε να ακολουθείς έναν τομέα που να έχει όλο σου το δυνατόν λιγότερη τοξικότητα. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να συνέλθεις. Πρέπει να γιάνεις. Πρέπει να θεραπεύσεις σου με τις πληγές μέσω της ψυχοθεραπείας. Σ' αγαπώ πολύ. Και σένα και όλους τους ανθρώπους που ταλαιπωρείστε σε εργασιακό, σε επαγγελματικό περιβάλλον ή σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αγωνιστικούς χαιρετισμού σε όλους. Μην τα βάζετε κάτω και φροντίστε την ψυχούλα σας. Να μην τα βάζουμε κάτω και να φροντίζουμε την ψυχούλα μας. Φιλιά.